δρόμοι που κόβουν την ανάσα χειμώνα-καλοκαίρι. Αν κάποιος κινηθεί από το Κράσι στην Κερά και από εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, πέρα από το στενό δρόμο, τώρα το χειμώνα αλλά κάποιες φορές και το καλοκαίρι έχει να αντιμετωπίσει την ομίχλη αλλά βεβαίως και την βροχή. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν την τεράστια επικινδυνότητα αλλά και το στένος των οδηγών του νησιού μας. Με τη βοήθεια του φακού του ξεναγού Βαγγέλη Παπανικολάου μεταφερόμαστε στα χωριά πάνω από την Ελούντα, στη διαδρομή προς το χωριό Φουρνί και Καστέλη. Ο οδηγός αποτυπώνει το μέγεθος του επαγγελματισμού του, καθώς μέσα από έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο προσπαθεί να προσεγγίσει δύο χωριά. Οι τουρίστες βεβαίως μέσα στο τουριστικό πούλμαν νιώθουν την αδρεναλίνη τους να εκτοξεύεται στα ύψη. Όταν το τουριστικό πούλμαν εισέλθει μέσα στα χωριά Καστέλη και Φουρνί, οι κινήσεις που ακολουθεί ο επαγγελματίας οδηγός πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ακροβατικές. Μάλιστα, το όχημα βρίσκεται μία ανάσα από τα κτίρια μέσα στον αστικό ιστό του πανέμορφου χωριού. Ο λόγος για το Καστέλη. Όπως μας μεταφέρουν οι επαγγελματίες ξεναγοί μας, πολλές φορές οι τουρίστες αναφέρονται σε αυτούς τους δρόμους του τρόμου. Μάλιστα ρωτούν τους επαγγελματίες οδηγούς αλλά και τους ξεναγούς τι γίνεται τους χειμερινούς μήνες, όπου η ομίχλη και η βροχή κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των οδηγών. Οι παρεμβάσεις πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, όχι μόνο για την τουριστική μας βιομηχανία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κυρίως το γεγονός ότι σε αυτούς τους δρόμους, στη διάρκεια όλου του έτους, κινούνται οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Δεν κάνουμε μια δημοσιογραφική έρευνα μόνο για τους τουρίστες μας, αλλά για όλους εμάς. Γιατί πρωτίστως σε αυτούς τους δρόμους, χειμώνα-καλοκαίρι κινούμαστε εμείς, οι εικόνες που είδατε από το οροπέδιο Λασιθίου είναι εικόνες από τον κύριο Σιγανό και είναι εικόνες που τραβήχτηκαν σε μια θερινή μπόρα. Όμως το χειμώνα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πρόγραμμα του χειμερινού τουρισμού πέρα από τους ντόπιους που κινούνται. Θα έρθω σε εσάς βλέποντας τις εικόνες αυτές, κύριε Μαγκουσάκη και κύριε Μανουσάκη. Εγώ οφείλω να σας πω ότι είναι τιμή για την Κρήτη να έχει τέτοιους οδηγούς. Γιατί κινείστε σε δρόμους που πραγματικά είναι δρόμοι για γερά νεύρα. Και βεβαίως τιμή και για τους ξεναγούς που είναι δίπλα σας και προσπαθούν να καλύψουν και το άγχος, το στρες που έχουν οι τουρίστες. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα δρόμους που πραγματικά με την πρώτη βροχή γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι. Κύριε Μαγκουσάκη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα που έχουμε στην Κρήτη. Υποδομές. Έχουμε βαρθεί να λέμε για υποδομές και τίποτα να μην αλλάζει. Ο όγκος του τουρισμού πλέον έχει αλλάξει. Τουρίστες θέλουν συνέχεια επισκέπτονται το νησί μας και το χειμώνα έχουμε επισκέπτες. Οι υποδομές έχουν μείνει 30 και 40 χρόνια πίσω, οπότε αυτά είναι συχνά φαινόμενα και πιστέψτε με, και με την κλιματική αλλαγή θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα και βλέπουμε και την αναλγησία του κράτους και τη μη δυνατότητα του κράτους να μπορεί να παρέμβει και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Δυστυχώς. Κύριε Μανουσάκη, σε αυτές τώρα τις εικόνες, στα χωριά της Ελούντας, που πραγματικά ο δρόμος είναι πολύ στενός, βλέπουμε εδώ, είναι μια ανάσα από γκρεμούς και χαράδρες και την ίδια ώρα το θα μπείτε μέσα στο χωριό. Κάντε στο βράδυ σας να μην εμφανιστεί άλλο αυτοκίνητο. Εδώ, ας πούμε, αν εμφανιστεί ένα δεύτερο τουριστικό πούλμαν, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται χειρουργική κίνηση. Εδώ, ας πούμε, είστε μία ανάσα από ένα γκρεμό. Πώς αντιδρούν οι τουρίστες όταν περνούν από αυτά τα σημεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι το οδικό δίκτυο της Ευρώπης δεν έχει αυτή την εικόνα. Και βεβαίως, εδώ μιλάμε βεβαίως για χωριά, να το τονίσουμε αυτό. Πώς αντιδρούν οι τουρίστες, κύριε Βασκαλάκη? Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει και σε όλους τους συναδέλφους μου πολλές φορές να ακούσουμε τους τουρίστες να βγάζουν επιφώνημα φόβου. Mm-hmm. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος για τους συναδέλφους μου, διότι όπως είπατε είναι όλοι επαγγελματίες. Κάθε μέρα ρισκάρομαι με αυτά τα οχήματα τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πανάκριβα, τα οποία είναι
καινούριες τεχνολογίες. Δεν είναι ζήτημα μόνο σε ποια συμφωνία θα έρθει η Δημοτική Αρχή κάθε Δήμου με τους ξεναγούς ή τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Είναι αν αυτά τα μέτρα που παίρνονται αστυνομεύονται και από ποιους και αν βοηθάνε οι ντόπιοι πολίτες για να μπορέσει, αν θέλετε, να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης. Φωτογραφίες είναι από τα χωριά του Πάνω Μεραμπέλου, κύριε Παπα-Νικολάου και κύριε Παπαδάκη. Είναι πάνω από δύο πινές, είναι ένα φανταστικό σημείο, το οποίο το λεωφορείο είχε σταματήσει πολύ σωστά εκτός δρόμου, είναι εντελώς εκτός ασφάλτου. Εκεί θα μπορούσε να ασφαλτοστρωθεί αυτό ώστε να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια. Στο βάθος φαίνονται ορισμένοι εγκαταλειμμένοι ανεμόμυλοι. Εμείς πηγαίνουμε με τα πόδια, είναι απόσταση 200 μέτρων και από κάτω ακριβώς έχει μια φανταστική θέα όλου του κόλπου της Ελούντας και φαίνεται απέναντι μέχρι την απέναντι μεριά τον δρόμο προς τις Εστίας. Εκεί αξίζει, κύριε Μανουσάκη και κύριε Μαγκουσάκη, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί εδώ θα δούμε τι θα πει ένας οδηγός τουριστικού πούλμαν να πρέπει να είναι και χειρουργός αλλά και ακροβάτης. Κασκαντέρ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κασκαντέρ, ακριβώς. Ίσως είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα και συνάμα δύσκολα σημεία για τους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν. Πρέπει να κάνουν χειρουργικές κινήσεις για να περάσουν μία ανάσα από διερχόμενα αυτοκίνητα, δίκυκλα, πεζούς και ξενοδοχεία. Ο λόγος για τις περιοχές του Ανισαρά και της Ανάληψης. Το πρόβλημα διαχρονικό και όπως αποδεικνύεται από τις εικόνες του ξεναγού Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, μάλλον και δυσεπίλητο. Στους δρόμους του Ανισαρά η εικόνα αυτή είναι πλέον καθημερινότητα τους θερινούς μήνες. Παρά τις δεσμεύσεις των δημοτικών αρχών των προηγούμενων ετών, το πρόβλημα παραμένει με τους τουρίστες πολλές φορές να μεταφέρουν αυτή την εικόνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έλα, προχώρα, προχώρα. Έλα στο μεγαλείο σου. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Όπως λένε επαγγελματίες, οδηγοί αλλά και ξεναγοί, αν εγκλωβιστεί σε ώρα αιχμής τόσο στους δρόμους του Ανισαρά όσο και της Ανάληψης, μπορεί να χρειαστεί και πάνω από μία ώρα για να βρεθεί στην Εθνική Οδό. Το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Εκεί χρειάζεται μία κυκλοφοριακή μελέτη αλλά και προτάσεις που έχουν κάνει οι ξεναγοί. Ωστόσο, αυτό που ζητούν από τη νέα Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου είναι να υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις και να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις. Δυστυχώς, είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, του ελληνικού πληθυσμού και του επιχειρηματικού λοιπόν πληθυσμού, ότι επειδή ο χώρος είναι χρήμα, δεν αφήνουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο πέραν από αυτό που επιβάλλεται και τίποτα άλλο. Είναι η παραλία του Μπάλου, είναι το τι ακριβώς συμβαίνει τους θερινούς μήνες σε αυτόν τον χωματόδρομο, όταν τα αυτοκίνητα κατευθύνονται προς αυτήν την παραλία. Και θέλω λίγο το σχολείο σας, κύριε Μαγκουσάκη και κύριε Μανουσάκη, μία ανάσα από χαράδρες. Κοιτάξτε, για μας αυτό είναι συνήθες φαινόμενο. Και συνήθως γίνεται σε κάποιες περιοχές που αναζητούν, όπως βλέπουμε πολλά γιοταχή. Ο τουρίστας πλέον έχει ξαναέρθει στην Κρήτη. Δείτε τώρα εδώ, λεωφορείο που συναντιέται με το αυτοκίνητο και δείτε από κάτω τον γκρεμό. Είναι ο άναρχος προορισμός, δηλαδή τα αυτοκίνητα πάνε άναρχα σε ένα σημείο που δεν έχουν χωροθετηθεί ούτε θέση στάθμευσης, ούτε έχει γίνει οδικό δίκτυο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι θέση ο χώρος φυσικού κάλουση, δεν μπορούν να παρέμβουν. Δείτε, ας πούμε, πραγματικά ο οδηγός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Γιατί μία λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τους επιβάτες. Εδώ...